Νέα θερμή εισβολή αναμένεται από αύριο στην Κρήτη, με την Τρίτη να είναι η ημέρα με τις πιο υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και τα μεγάλα ποσοστά αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα. Ο μετεωρολόγος Μανώλης Λέκας είναι μαζί μας για να μας δώσει όλες τις πληροφορίες. Καλησπέρα κύριε Λέκα, σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα κύριε Δασκαλάκη, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Θα ήθελα προτού μας δώσετε τα στοιχεία έτσι όπως τα έχετε δει και τα έχετε μελετήσει, να δούμε μία εικόνα που θα ήθελα να την σχολιάσετε. Είναι μία εικόνα από τον drone της Crete TV και τον Μιχάλη του Δημητρίου. Η αφρικανική σκόνη και η χαμηλή νέφωση πάνω από την πόλη του Ηρακλείου σήμερα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή αυτή η εικόνα. Βλέπουμε τη δύναμη της φύσης. Σήμερα φυσούσε και βοριαδάκι, άρα οι δείκτες δεν θα είναι όπως την Τρίτη ή όπως τις προηγούμενες ημέρες. Ωστόσο, αυτή είναι η εικόνα όπως αυτή καταγράφηκε από τον drone της Crete TV σήμερα πάνω από την πόλη του Ηρακλείου. Και θα ήθελα λίγο το σχολείο σας. Ναι, κοιτάξτε, αυτές είναι γενικά συνθήκες οι οποίες δημιουργούνται από ενδείξεις της τελευταίας στιγμής. Δεν είναι προβλέψιμα σίγουρα. Εδώ, επειδή έκανα έτσι μια πρόχειρη εξέταση, οφείλεται κατά βάση στο βοριαδάκι, όπως είπατε, το βορειοανατολικό ρεύμα, το οποίο μετέφερε μεγάλες ποσότητες υγρασίας από τη θάλασσα, η οποία ναι μεν παραμένει, θα λέγαμε, σε χαμηλές θερμοκρασίες. Παρόλα αυτά, οι καλοκαιρίες και η ζέστη των προηγούμενων ημερών έχει προκαλέσει αρκετά υψηλά ποσοστά υγρασίας, τα οποία μεταφέρθηκαν προς τη στεριά. Και είδαμε και το πρωί, κυρίως στο βόρειο παράκτιο μέτωπο του νησιού, όχι μόνο στο Ηράκλειο, αλλά και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο και ανατολικότερα προς το Ηράκλειο, η θερμοκρασία πολύ απότομα το πρωί, ξαφνικά θα λέγαμε, να πέφτει σε επίπεδα κάτω από τους 14 βαθμούς Κελσίου. Από περιοχές, είχε... κύριε Λέκα, που ήταν, είχαν έτσι ένα σχετικό υψόμετρο το πρωί, πολλά σημεία της πόλης του Ηρακλείου, όπως και άλλων κριτικών πόλεων, δεν ήταν ορατά. Ακριβώς. Επειδή χαμηλά λοιπόν το ποσοστό υγρασίας ανέβηκε, η σκόνη συμμετέχοντας ως πυρήνες συμπύκνωσης αυτή η λεπτόκοκη, είχε σαν αποτέλεσμα να σχηματίσει υδροσταγονίδια, τα οποία αυτά τα υδροσταγονίδια εμείς στην φυσική τους μορφή λέμε ότι είναι μορφή ομίχλης ή χαμηλής νέφωσης. Αυτό ήταν ένα συνοθήλευμα προφανώς και οι υδροσταγόνες αυτές που δημιουργήθηκαν συν ποσόστοση σκόνης, η οποία συμμετέχει και αυτή σε αυτό το φαινόμενο, με αποτέλεσμα να δημιουργήσει αυτό το φαινόμενο νωρίς το πρωί λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών και στη συνέχεια όταν ο ήλιος βγήκε και άρχισε να ζεσταίνει πλέον την ατμόσφαιρα, αυτό διαλύθηκε και παρέμεινε μετά, θα λέγαμε έτσι, μια θολούρα στην ατμόσφαιρα. Ευτυχώς είναι ήπια και αυτή η θολούρα ουσιαστικά είναι πλέον η σκόνη, η οποία παραμένει να αιωρείται και κινούμενη βέβαια προς βορειότερα πλάτη. Πάμε τώρα στην πρόγνωση. Αύριο Δευτέρα ανεβαίνει ξανά η θερμοκρασία και αυτή, ο Απρίλης ξεκινάει σε καλοκαιρινούς ρυθμούς. Ακριβώς. Πράγματι, φαίνεται ότι έχουμε ξανά την θερμή εισβολή να παίρνει, θα λέγαμε, το πρώτο χέρι. Έρχεται αρκετά δυναμικά, με κορύφωση την Τρίτη όμως. Δεν θα είναι στα επίπεδα, εκτιμώ ότι δεν θα είναι στα επίπεδα της περασμένης εβδομάδας που είδαμε και τους 32 βαθμούς Κελσίου. Παρόλα αυτά, το θερμόμετρο θα γράψει αρκετά υψηλές τιμές και αύριο Δευτέρα. Γιατί και αύριο να σας πω ότι μπορεί και το πρωί πάλι να έχουμε έτσι κάποιο φαινόμενο, κυρίως προς τα ανατολικά, πάλι το ίδιο φαινόμενο κάποιας έτσι, δημιουργίας κάποιου στρώματος ή κάποιας ομίχλης, έστω και σε τοπικό επίπεδο, αλλά δεν θα είναι και πάλι τίποτα το σημαντικό, θα διαλυθεί. Παρ' όλα αυτά παραμένουν λίγο οι άνεμοι να είναι ελαφρά βορειοανατολικοί, αλλά πολύ ασθενείς, 1 με 2 μποφόροι μέγιστες εντάσεις, αυτό σημαίνει πάρα πολύ καλές θάλασσες. Η μεταφορά σκόνη συνεχίζεται και την ίδια ώρα μπαίνει σιγά σιγά από τα δυτικά, όπως σας είπα, η θερμή αέρια μάζα, η οποία θα ανεβάσει και αύριο θερμοκρασίες οι οποίες θα είναι πάνω από τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους. Υπολογίζω ότι μπορούμε να δούμε και τους 26, σας πω και υψηλότερες τιμές θερμοκρασίας κατά τόπους. Την Τρίτη που είναι η πιο θερμή ημέρα θα δούμε και τριαντάρια στο νησί μαζί με την αφρικανική σκόνη, κύριε Λέκα. Ναι, φαίνεται ότι οι μέσες τιμές θα είναι πάνω από τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι κατά τόπους δεν αποκλείεται να δούμε ακόμα και πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου, αλλά σε καθαρά σε τοπικό επίπεδο και λόγω ειδικών συνθήκων των περιοχών. Το καλό είναι ότι η Τρίτη φέρνει δυτικό ρεύμα, ένα δυτικό ρεύμα το οποίο πρόσκαιρα θα ενισχυθεί κυρίως στα δυτικά και στα πελάγη, έστω και τα 4 με 5 μποφόρ, είναι ανατρεπτικός παράγοντας στον παραλογισμό, θα λέγαμε, αύξηση της θερμοκρασίας λόγω της θερμής μάζας.
και αυτό μπορεί να είναι κατασταλτικό όσον αφορά, ανασταλτικό συγγνώμη, όσον αφορά τις μέγιστες τιμές σε κάποιες περιοχές. Κατά τα άλλα, ολοκληρώνεται ο κύκλος. Η αφρικανική σκόνη θα είναι, φαντάζομαι, πιο δύσκολη ημέρα, η Τρίτη, όπως μας είπατε, σωστά? Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι η σκόνη είναι στα ίδια επίπεδα όπως ήταν και σήμερα, θα είναι και αύριο και την Τρίτη. Ευτυχώς δεν έχουμε κάποια ένταση της μεταφοράς. Ευτυχώς η ένταση της μεταφοράς φαίνεται να είναι δυτικά από εμάς προς την Ιταλία. Ενώ εμάς μας επηρεάζει προφανώς μια μετακίνηση, μια μεταφορά η οποία, ναι. Και εκείνο που θα λέγαμε είναι το πλέον σημαντικό, μην βλέπουμε την οπτική εικόνα της σκόνης η οποία προκαλεί τη θολούρα. Στο αναπνευστικό πρόβλημα θα έλεγα ότι ναι, είμαστε λίγο μες στα όρια, λίγο πάνω από τα όρια. Παρόλα αυτά δεν έχουμε επικίνδυνη, θα λέγαμε, κλιμάκωση όλης αυτής της κατάστασης, και αυτό είναι ιδιαίτερα ευχάριστο να παρέλθει αυτό το διάστημα, γιατί η σκόνη δυστυχώς θα συνεχίσει και την Τετάρτη, λιγότερο την Πέμπτη, και καθαρή ατμόσφαιρα για να κάνουμε και καθαριότητες, γιατί πολλοί ρωτάνε, μην κάνουμε κατανάλωση. Έτσι ακριβώς. Δεν αξίζει τον κόπο, επαναλαμβάνεται το φαινόμενο, να κάνουμε από την Παρασκευή και μετά, όπου από εκεί και μετά δείχνει πραγματικά και πτώση της θερμοκρασίας που θα γίνει αισθητή, θα ξεκινήσει από την Πέμπτη, την Παρασκευή θα την καταλάβουμε, και καθαρότητα της ατμόσφαιρας για να κάνουμε και ό,τι καθαρισμούς θέλουμε, μιας και μετά δείχνει ότι μάλλον θα κρατήσει κάποιες μέρες έτσι με καλές, και για την εποχή, καλές ηθίες. Άρα η θερμή εισβολή είναι κυρίως μέχρι την Τετάρτη, με αυτά που ακούμε, κύριε Λέκα, σωστά? Ναι, ναι, υποχωρεί σιγά σιγά την Τετάρτη, ναι. Σας ευχαριστώ θερμά για τις πληροφορίες σας. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ, να είστε καλά.